Στον Ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι 11 διαδηλωτές που κατηγορούνται για διατάραξη κοινής ειρήνης επειδή συμμετείχαν στη μαζική διαμαρτυρία της 28ης Οκτωβρίου του 2011, ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε τελικά και η συγκέντρωση συμπαράστασης της ΕΛΜΕ υπέρ των 11 διαδηλωτών. Υποστηρίζουν ότι άσκησαν τα νόμιμα και συνταγματικά τους δικαιώματα να διαδηλώσουν τις απόψεις τους. Δεν έκαναν καμία πράξη, δεν κατηγορούνταν από κανένα μάρτυρα. Ούτε οι αστυνομικοί που παραβρέθηκαν, απλώς τους αναγνώρισαν ότι συμμετείχαν στο πλήθος, αλλά δεν κατηγορούν κανένα συγκεκριμένο για καμία συγκεκριμένη παράνομη πράξη, για καμία βιοπραγία. Η υπόθεση ξεκίνησε με προκαταρκτική εξέταση εναντίον αυτών των συμπολιτών. Μετά την πολύμηνη και διεξοδική εξέταση αυτή, η εισαγγελέας πρωτοδικών που είχε αναλάβει την υπόθεση πρότεινε να τεθεί υπόθεση στο αρχείο. Στην πρόταση αυτή όμως δεν συμφώνησε ο εισαγγελέας εφετών, ο οποίος πρότεινε να ασκηθεί δίωξη. Μετά την άσκηση της δίωξης αυτής κατόπιν της γνώμης του εισαγγελέα εφετών, δίνονται οι απολογίες σήμερα των κατηγορουμένων πλέον συμπολιτών μας, ενώ μέχρι τότε ήταν απλώς απολογούμενοι. Η ΕΛΜΕ σε ψήφισμά της ζητά την άμεση παύση των πολιτικών διώξεων με αναδρομικά κατηγορητήρια, ζητώντας παράλληλα την άμεση απαλλαγή των κατηγορουμένων από όλες τις κατηγορίες. Στο μεταξύ, όπως τόνισε ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων Δημήτρης Φουράκης, σήμερα πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της απολογίας στον ανακριτή και στη συνέχεια η υπόθεση θα επιστρέψει στον εισαγγελέα προκειμένου να οριστεί δικάσιμος. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, η υπόθεση θα επιστρέψει στην εισαγγελέα και θα οριστεί δικάσιμος για να εκδικαστεί ποια υπόθεση από το ακροατήριο. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση, γιατί είναι ακράδαντη πεποίθησή μας ότι θα αθωωθούν. Εάν καταδικαστούν, προβλέπεται ποινή φυλακή.